Θα συνομιλήσουμε και θα συνδεθούμε ζωντανά με το στούντιό μας στην Αθήνα και θα δούμε εκεί τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γρεπενό, τον κύριο Τιμολέκο Ψαχίλη. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και θα συνομιλήσουμε και τηλεφωνικά και με την βουλευτή, την κυρία Δέσμενα Χαραλαμπίδου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κυρία Χαραλαμπίδου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τη συνομιλία που θα κάνουμε και να ξεκινήσουμε από το αποτέλεσμα. Αν μπορούμε να μιλάμε για αποτέλεσμα, κυρία Χαραλαμπίδου, θα ξεκινήσω από εσάς. Αν μπορούμε να μιλάμε για αποτέλεσμα ή αν πάλι έχουμε προσδοκίες. Δηλαδή, είδαμε χαμόγελα, είδαμε μια κατανόηση, είπαμε ότι υπάρχει μια πρόοδος, αλλά δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Και προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική απόφαση έτσι όπως όλα δείχνουν, παρά μόνο συνεργασία με τους θεσμούς. Κοίταξε λίγο, νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πετύχει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη διήμερη συνάντηση στη Ρήγα στο Συμβούλιο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να αναδείξει το πρόβλημα της χώρας και να προσπαθήσει να πείσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το ζήτημα πρέπει να λυθεί με πολιτικά χαρακτηριστικά και όχι με οικονομικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη μάχη, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση την κέρδισε και την κέρδισε με επιτυχία. Μένει τώρα η αποτύπωση αυτού του κέρδους της μάχης που έδωσε, της πολιτικής μάχης που έδωσε, να αποτυπωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στις συνεννοήσεις που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη συμφωνίας στους λεγόμενους θεσμούς. Αυτό προσπάθησε να αναδείξει η κυβέρνηση της χώρας. Νομίζω ότι το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και το πώς με τον καλύτερο τρόπο αυτή η προσπάθεια θα αποτυπωθεί στη συμφωνία που πρέπει να γίνει εντός των ημερών. Κύριε Ψαχίλη, η λέξη μάχη είναι λέξη την οποία κατηγορήθηκε η Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή δεν έδωσε μάχη και ότι πήγε, θα έλεγα, τη φράση μαχητή και υπέγραψε ουσιαστικά, συμφώνησε με όλα όσα είχαν πει οι εταίροι στην προηγούμενη κυβερνητική περίοδο. Τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι γνωστή η επίθεση. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ψαχίλη, κυρία Χαραλαμπίδη, και αμέσως μετά θα επανέλθουμε. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα όλη τη διαπραγμάτευση. Αναφυσβήτητα αναδείχθηκε το πολιτικό πρόβλημα που έχει η πατρίδα μας. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε όμως ότι οι Ευρωπαίοι συνδράμαν την πατρίδα μας με το κούρεμα του χρέους, με τις χρηματοδοτήσεις, με το ΕΣΠΑ το οποίο χρηματοδοτήσαν εμπροστοφαρές και με μια σειρά άλλων μέτρων. Εκεί που θα κριθεί και αν θα πετύχει η διαπραγμάτευση είναι στην ουσία του προβλήματος. Και η ουσία του προβλήματος είναι αμήλικτη. Νομίζω είναι διαπιστωμένο ότι έχουμε χάσει αρκετό χρόνο και ο χρόνος δυστυχώς δουλεύει σε βάρος μας. Σερνόμαστε σε μια διαπραγμάτευση, τα ταμιακά αποθέματα έχουν στερέψει, σκουπίσαμε και τα τελευταία διαθέσιμα που είχαμε, η αγορά έχει γονατίσει, περιμένουμε ρευστότητα, είναι το κυρίαρχο και εμείς όλο αυτό τον καιρό καταφέραμε να κάνουμε μια συμφωνία στην οποία ζητήσαμε χρόνο, δεν ζητήσαμε όμως τα χρήματα. Κυρία Χαραλαμπίδου, η μακάρι, κυβέρνηση... Μακάρι, κάτι, να μπορέσουμε πρόβλημα, και εύχομαι να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Δεν ακούτε τον κύριο Κοψαχίλη, λέτε. Δεν ακούω τον κύριο Κοψαχίλη και κατά συνέπεια δεν μπορώ να σχολιάσω πράγματα τα οποία δεν έχω ακούσει. Θα προσπαθήσουμε να το αποκαταστήσουμε αμέσως. Ο κύριος Κοψαχίλης είπε ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα συγκεκριμένο σχέδιο της κυβέρνησης και ότι σερνόμαστε σε μια διαπραγμάτευση την ώρα που η χώρα στενάζει από ρευστότητα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ότι η χώρα έχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα είναι πασιφανές και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το κρύψουμε. Το γεγονός όμως ότι η χώρα μας έχει μια κυβέρνηση που από το 2010 είναι η πρώτη φορά που κάνει διαπραγμάτευση και αυτό επίσης πρέπει να συνομολογηθεί με ειλικρίνεια από όλες τις πλευρές. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες να αναδείξει το ελληνικό πρόβλημα και το πρόβλημα του χρέους σε όλη την Ευρώπη, να φέρει το ζήτημα αυτό στα κορυφαία κέντρα, τα πολιτικά κέντρα που παίρνονται οι αποφάσεις. Αυτό το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για πρώτη φορά από τη στιγμή και την ημέρα που η χώρα μας τέθηκε υπό το καθεστώς των μνημονίων, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία
διαπραγματεύεται όπως έπρεπε να γίνει τέτοιου είδους διαπραγμάτευση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πάντως, κυρία Χαραλαμπίδου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η κυβέρνηση έχει ιστορικά μέτωπα να αντιμετωπίσει. Το πρόβλημα τώρα που έχουμε να καταλήξουμε και πρέπει να καταλήξουμε έτσι ώστε να πάρει μπρος η ελληνική κοινωνία είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε μία συμφωνία και δεν πρέπει να δεχθούμε, λέω εγώ, μία συμφωνία η οποία θα είναι ένα νέο μνημόνιο, έστω και λίγο πιο light. Αυτό γίνεται, αυτό προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα να καταδείξει σε όλους τους τόνους και σε όλα τα κέντρα των πολιτικών αποφάσεων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν δύο ζητήματα, κυρία Χαραλαμπίδου. Το ένα έχει να κάνει με τις κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο έχει να κάνει με τη μερίδα του εσωτερικού του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο για πλήρη ρήξη. Και πρόσφατα είδαμε και το κείμενο δημοσιευμένο από 150 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν πλήρη ρήξη και να κρατηθούν οι κόκκινες γραμμές. Από την άλλη, 4 μήνες γίνονται διαπραγματεύσεις και μιλούμε μονάχα για πρόοδο. Άρα κάπου κάτι γίνεται λάθος προφανώς. Κοιτάξτε, εμείς όπως γνωρίζετε είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό, ένα κόμμα στο οποίο συζητάμε πολύ και πρέπει να συζητάμε πολύ, αυτή είναι η κουλτούρα εξάλλου της αριστεράς, και ένα κόμμα στο οποίο παίρνουμε τις αποφάσεις μας με συλλογικό τρόπο. Υπάρχει ισχυρή μερίδα στελεχών και βουλευτών και μελών του κόμματος που έχουν μία αντίληψη η οποία είναι πολύ σεβαστή, που μιλάει για ρήξη. Και ξεκάθαρα λοιπόν, όπως του κυρίου Λαπαβίτσα για την Δραχμή. Λοιπόν, η πρόταση του κυρίου Λαπαβίτσα δεν είναι αυτό καθεαυτό η Δραχμή. Έχει μια συνολική που καταλήγει όμως λογική που λέει ότι εάν δεν γίνει αυτό και εάν δεν γίνει εκείνο μπορεί να είναι μια πρόταση και η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, εξάλλου η χώρα μας ζούσε και πριν από το ευρώ και μπορεί να συνεχίσει και να ζει και χωρίς το ευρώ. Δεν είναι το νόμισμα που καθορίζει, το ποιο νόμισμα θα έχεις που καθορίζει τα πράγματα. Υιοθετείτε εσείς την άποψη αυτή. Είναι, ακούστε λίγο, όχι. Θέλω να πω το εξής. Mm-hmm. Δεν είναι το πρόβλημα το νόμισμα. Είναι τι οικονομική πολιτική εφαρμόζεις έτσι ώστε να ικανοποιείς πρωτίστως τον κόσμο της εργασίας. Σήμερα τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι έχουμε ένα σφιχτικό πεδίο πιέσεων από τη μεριά των δανειστών της χώρας. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από τον Αύγουστο πέρσι και κοντεύουμε σχεδόν ένα χρόνο, οι δανειστές εταίροι μας δεν τηρούν τη συμφωνία που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν έχει σημασία γιατί το κράτος έχει συνέχεια, και δεν έχουν συμβάλει καθόλου στην χρηματοδότηση της χώρας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει, η πίεση που ασκούμε είναι σε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει με έναν ομαλό τρόπο να συμβάλλουμε όλοι και όλες έτσι ώστε να πάρει μπροστά η ελληνική οικονομία, δηλαδή να ανοίξει κατανοητό η χρηματοδότηση της χώρας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κεντρική επιτροπή αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας με συλλογικό τρόπο. Πέρα όμως από τη συλλογική απόφαση, θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει και η ατομική στάση του καθένα, το πώς θα αντιδράσει σε ένα ενδεχόμενο που εγώ δεν πιστεύω. Υπάρχουν τάσεις και απόψεις οι οποίες έχουν καταγραφεί, κύριε Χαλαμπίδη. Θα επανέλθω αμέσως σε εσάς, αλλά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κοψαχίλη, αν η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει ένα σύμφωνο, μια συμφωνία, μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία, όπως τουλάχιστον θέλει η κυβέρνηση να λέει ότι θα επιτύχει, αν θα την ψηφίσει και από τι θα εξαρτηθεί να μην την ψηφίσει. Ο μοναδικός λόγος που επιβάλλει την ψήφιση είναι ότι αυτή η συμφωνία θα είναι υποφελής για τη χώρα. Ότι αυτή η συμφωνία θα έχει αναπτυξιακά έργα. Θα φέρει και θα εγγυάται την ανάπτυξη. Δυστυχώς, ο Υπουργός Οικονομικών δεν μας έφερε ένα σχέδιο το οποίο θα μας εξηγούσε πώς μπορεί να σπάσει τον κρίκο της κρίσης. Είναι στη ήδη φάση και νωρίτερα διαπραγματεύσεων όμως, όπως ο ίδιος λέει. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν θέλουμε την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη ή αν ζητάμε κάτι άλλο. Σεβαστές όλες οι απόψεις των συναδέλφων.
σεβαστές οι απόψεις και όσων είναι πολύ προς την αριστερά. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι σήμερα η ώρα της αριστεράς. Σήμερα είναι η ώρα της Ελλάδος. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει το λαϊκό αίρισμα, έχει την αποδοχή, μπορεί να υπερβεί κάποια πράγματα, να κάνει αυτό το οποίο θα είναι ωφέλιμο για τη χώρα και για την παράταξή του. Όταν λέτε να υπερβεί, τι εννοείτε ακριβώς? Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει κάποιες ρήξεις να ξεκαθαρίσουν, πρέπει κάποιοι στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβουν ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μακάρι να μπορούσε να εφαρμοστεί. Ποιος δεν θα το ήθελε? Και πρέπει να διαγράψουμε μια πορεία αναπτυξιακή, μια πορεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πετύχουν, πιστεύω, οι διαπραγματεύσεις, εκτός αν εμείς οι ίδιοι δεν το θελήσουμε. Δεν μπορεί να μην συζητάμε για μεταρρυθμίσεις. Ποιος εγγυάται ανάπτυξη χωρίς μεταρρυθμίσεις? Ξέρετε, είναι το κλειδί για την ανάπτυξη. Κύριε Βουλευτά, και το πρόγραμμα και το μνημόνιο που υπέγραψε και η Νέα Δημοκρατία και η συγκυβέρνηση μετά με το ΠΑΣΟΚ, την ανάπτυξη επικαλούνταν, όμως η ανάπτυξη δεν ήρθε και υπήρξαν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που παραδέχθηκαν ότι αυτό το πρόγραμμα απέτυχε. Μα αυτά τα λάθη πάμε να διορθώσουμε. Έχει το πλεονέκτημα η σημερινή κυβέρνηση να τα διορθώσει. Ανέδειξε όντως πολιτικά σε μεγαλύτερο βαθμό το θέμα της κρίσης στην Ελλάδα. Άρα είναι μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Κυρία Χαραλαμπίδη, είναι σίγουρο. Αλλά αν μιλήσουμε όμως για ανάπτυξη, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη κατέβηκε στα επίπεδα του 10. Δεν υπάρχει ίχνος ρευστότητος στην αγορά. Και όσο επιτείνεται αυτή η κατάσταση, τόσο η οικονομία επιδεινώνεται. Και αυτό τι σημαίνει? Μεγαλύτερο και επώδυνο δανεισμό. Αυτά πρέπει να αποφύγουμε. Κυρία Χαραλαμπίδου, ο κ. Ψαχηλής λέει μεταξύ άλλων ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Κοιτάξτε λίγο, η Νέα Δημοκρατία θέλει οπωσδήποτε να συνεχιστεί η μνημονιακή καταστροφική πολιτική για τη χώρα. Θέλει και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, ο ΣΥΡΙΖΑ να αναγκαστεί να υπογράψει μνημόνιο. Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτό που επιθυμούν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αλλά και το Ποτάμι, λέμε ότι πρέπει να μην υπογράψει, να μην αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να υπογράψει νέο μνημόνιο. Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπογράψει νέο μνημόνιο, γιατί δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει έξω από τις προγραμματικές και προεκλογικές θέσεις του και να υπογράψει τη συνέχιση της καταστροφής αυτής της χώρας. Αυτή είναι η θέση μας, αυτό θα κάνουμε, γι' αυτό έχουμε ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορούσε να εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και όπως είπα και προηγούμενα, οι δανειστές της χώρας δεν τήρησαν τις συμφωνίες, αυτοί δεν τήρησαν τις συμφωνίες και από τον Αύγουστο δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση με βάση τις συμφωνίες. Με αυτή την έννοια υπάρχει μεγάλη ευθύνη για τη μη τήρηση του προγράμματος. Ίσως και εμείς να έχουμε κάνει κάπου λάθος. Πρέπει όμως να σταθούμε ότι το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ότι από τον Αύγουστο του 2014 στη χώρα δεν ήρθε ρευστό όπως είχε συμφωνηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μάλιστα, κυρία Χαραλαμπίδου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Κύριε Κοψαχήλη, σας ευχαριστώ και εσάς.